Χρήστο, καταρχήν συγχαρητήρια για όλο αυτό που έχετε φτιάξει εδώ. Πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Να ισχύει. Και πώς ξεκίνησε, θέλω να μάθω, η κατάσταση αυτή εδώ. Αρχικά, να σας καλωσορίσω στη Γη της Σοφίας. Η κατάσταση αυτή με τις φράουλες γυρνάει χρόνια πίσω, στο 1974, όπου ο παππούς μου τότε, σαν πρωτοπόρος αγρότης εδώ στην περιοχή, ξεκίνησε ως ο μοναδικός παραγωγός φράουλας. Από το 1974 μέχρι τις αρχές του 2000 παρήγαγε φράουλες εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό το αγρόκτημα ή είχε κάποια άλλα? Και σε αυτό το αγρόκτημα, αλλά και σε κάποια άλλα αγρόκτηματα που έχουμε εδώ στη γύρω περιοχή. Και αποφάσισες τώρα να αναβιώσεις αυτή την παράδοση? Κάπως έτσι, ναι. Η γυναίκα μου, η οποία είναι αγρότησα, και το όνομά μας, η Γη της Σοφίας, έχει πάρει σαν λογοπαίγνιο, ας πούμε, το όνομα από αυτήν, λέγεται Σοφία. Έγινε νέα αγρότησα και είπαμε να αναβιώσουμε ξανά αυτή την καλλιέργεια, μες στην οποία, να σου πω την αλήθεια, εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, δηλαδή προσωπικά πρωτοπερπάτησα μέσα στις φράουλες. Όμως τώρα κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί ότι η φράουλα είναι... Εντάξει, και ένα μικρό φρούτο, ένα αυτό, αξίζει τον κόπο, να το πω έτσι λίγο πιο... Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι κάθε δυναμική καλλιέργεια, η φράουλα αρχικά είναι μια δυναμική καλλιέργεια, υπάρχουν και άλλες δυναμικές καλλιέργειες, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, βέβαια απαιτεί πάρα πολύ κόπο, όπως είπαμε και πιο πριν, απαιτεί πολύ εργασία, γι' αυτό ονομάζεται και δυναμική καλλιέργεια, δηλαδή σε σχετικά περιορισμένο χώρο, δίνουμε πολύ, πολύ προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε μικρό χώρο. Τι προϋποθέτει δηλαδή το να ασχολείται κανείς με την καλλιέργεια της φράουλας? Τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, τι πρέπει να ξέρει για να μπορεί να ανταπεξέλθει σωστά? Και αν αυτό, συγγνώμη, είναι και επαγγελματική δραστηριότητα, έτσι, δεν βάζουμε 10 φράουλες στο σπίτι μας, ας πούμε, και ό,τι γίνει? Σαφώς. Αρχικά, για τη φράουλα, όπως και για όλες τις καλλιέργειες, πρέπει να συμβουλευόμαστε έναν γεωπόνο, ο οποίος γεωπόνος βέβαια να γνωρίζει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Το πρώτο στάδιο που ακολουθούμε εμείς πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε φύτευση, σε ένα νέο κομμάτι, σε μια καινούργια φύτευση, είναι να κάνουμε μια ανάλυση εδάφους, να δούμε από τα χαρακτηριστικά από τα οποία αποτελείται το έδαφος, και αναλόγως να προχωρήσουμε στη θρέψη της φράουλας, όπως και σε όλες τις καλλιέργειες. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εμείς που κάνουμε βιολογική διαχείριση, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο φυσικό προϊόν, σε αυτό δηλαδή που η ίδια η φύση παράγει, μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πριν από τη φύτευση ακόμα γνωρίζουμε τι στάδια θα ακολουθήσουμε για να βγάλουμε ένα ωραίο, νόστιμο, υγιές προϊόν. Και πώς παίρνεις την απόφαση, πώς παίρνετε μάλλον την απόφαση, η γυναίκα σου και εσύ, να το κάνετε αυτό πια δουλειά? Γιατί εδώ δεν είναι ένα χόμπι. Οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν πολύ σίγουρα σε ξέρουν, σε έχουν δει, που πουλάς τις φράουλές σου μέσα από τα social media και όλα αυτά. Σωστά. Είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα. Σωστά. Πώς πήρατε την απόφαση? Το λέω γιατί σίγουρα έχει και ένα ρίσκο όλη αυτή η προσπάθεια. Σωστά. Αρχικά το επιχειρήν χωρίς ρίσκο, χωρίς την έννοια του ρίσκου, δεν υπάρχει, έτσι. Εμείς βασιζόμαστε πάνω στην ποιότητα του προϊόντος. Θεωρώ πως όταν έχεις ένα πολύ, πολύ καλό ποιοτικό προϊόν, όταν έχεις γνώση, εμείς συνεχώς η γεωργία, όπως και όλα τα πράγματα, συνεχώς εξελίσσονται. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, όπως σας είπα, μιλάμε με γεωπόνους που γνωρίζουν το αντικείμενο, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα καλό προϊόν. Όταν έχεις ένα καλό ποιοτικό προϊόν, θεωρώ πως αυτό θα πάει μπροστά. Επίσης, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα γενικά και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, η καλλιέργεια της φράουλας δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Σαν καλλιέργεια εννοώ, δηλαδή ό,τι φράουλα τρώει ο κόσμος στην περιοχή μας, κατά βάση, είναι φράουλα εισαγωγής από νοτιότερα κομμάτια της χώρας μας. Κι όμως, με τη σωστή εκπαίδευση, με γνώση και με σωστή δουλειά, μπορούμε και φτιάχνουμε πολύ ποιοτικές φράουλες. Φτιάχνετε, η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ πίνω ένα τέλειο χυμάδο φράουλες και δεν θυμάμαι πώς λέγεται η γιαγιά να τη πω συγχαρητήρια. Αυτό είναι η γιαγιά μου Σουλτάνα. Η γιαγιά Σουλτάνα, μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τώρα μου δίνεις μία πάσα. Παρακαλώ. Δίνεις μία πάσα. Γιατί το επόμενο στάδιο, αυτό που ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο για να φτιάξουμε τη δική μας οικοτεχνία, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταποιούμε τις φράουλές μας
και να φτιάχνουμε αρχικά μαρμελάδα φράουλας. Στη συνέχεια έχουμε και άλλα πράγματα. Όχι, αν δεν φτιάχνετε αυτό το χυμό, δεν τσάπα δουλειά θα κάνουμε. Εντάξει, θα το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Θα το κλείσουμε εδώ τώρα, on camera. Okay. Θα το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα, εντάξει. Σε τρόμαξε καθόλου όλη αυτή η διαδικασία εδώ? Το να πεις, παιδί μου, ότι κι αν δεν πάει, ξέρω εγώ τι θα γίνει? Όχι. Όχι, ξεκάθαρα όχι. Γιατί εγώ ως βασικό, ως κυρίαρχο πράγμα στη ζωή μου είναι η στοχοπροσήλωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω κάτι στο μυαλό μου και να μην το πετύχω. Ειδικά όπως σου είπα πιο πριν, εγώ έχω μεγαλώσει μες στις φράουλες. Δηλαδή, περπατάω μέσα στα φυτά και αφού γράζομαι, τι ζητάει το κτήμα μου εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στα social media, έτσι ώστε να επικοινωνούμε αυτό που κάνουμε στον κόσμο. Αυτό που μας απασχολεί είναι από την, πριν ακόμα μάλλον από τη φύτευση, από την επεξεργασία του εδάφους, τη φύτευση, την όλη διαδικασία, θέλουμε να βάζουμε το θεατή μέσα σε αυτό, έτσι ώστε να βλέπει ο ίδιος τι τελικά θα βάλει στο πιάτο του. Αυτό ο κόσμος το εκτιμάει και δόξα τω Θεώ υπάρχει απήχηση, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Πότε ξεκινάει η διαδικασία? Γιατί τώρα είμαστε, να πούμε, στο τέλος Μαΐου. Σωστά. Τελειώνει σιγά σιγά η περίοδος. Ναι, πηγαίνουμε προς το τέλος, ναι. Όμως πότε ξεκινάς και πότε είσαι έτοιμος πια να αρχίσεις να τις πουλάς? Οι νέες φυτεύσεις γίνονται τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε να προετοιμάζουμε το έδαφος. Γίνονται οι φυτεύσεις και από τότε ουσιαστικά ξεκινάει και η διαδικασία της καλλιέργειας της φράουλας. Από τότε υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούμε μέχρι να φτάσουμε στα τέλη Απρίλιο που μπαίνουμε στην παραγωγή. Δηλαδή σε όλο το χειμώνα υπάρχουν κάποια στάδια, κάποια βήματα που ακολουθούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε τέλη Απρίλιο, αρχές Μαΐου για να... Είναι δηλαδή η πλήρης απασχόληση. Βέβαια, γιατί, ναι. Επειδή το λέω αυτό, ξέρεις, γιατί πολλοί την έχουν τη φράουλα στο μυαλό τους ως εποχιακό φρούτο που ίσως να θεωρούν ότι βγαίνει και εύκολα. Οπότε εντάξει, δουλεύεις κάνα δύο μήνες και εντάξει, με έχεις φράουλα. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό εντάσσεται στις δυναμικές καλλιέργειες, γιατί απαιτούν όλο τον χρόνο πολλή δουλειά για να μπορέσει να βγει αυτό το τελικό προϊόν. Να σας πω ότι η φράουλα και σαν φυτό, δηλαδή το φυτό της φραουλιάς, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σαν φυτό. Δεν πρέπει να έχει καθόλου χόρτα γύρω-γύρω, δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ξεχορταριάζουμε με τα χέρια μας, δεν χρησιμοποιούμε ζυζανιοκτώνα καθόλου. Είμαστε κατά δηλαδή τέτοιων φαρμάκων. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλά στάδια. Ο κόσμος, αν μπει μέσα στα social media, θα δει όλα τα στάδια ένα προς ένα. Πάντως εδώ γεροδεμένες είναι οι φραουλιές. Περνάνε ωραία. Ναι. Έχουν και ποιοτικό χρόνο εδώ, μαθαίνω. Ναι, όπως σας είπα πιο πριν. Αν και δεν έχει ακουστεί εδώ στην Ελλάδα, ειδικά δεν ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Παίζουμε στις φράουλες κλασική μουσική. Έχουν γίνει έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι οι συχνότητες που εκπέμπει κλασική μουσική επηρεάζει με τέτοιο τρόπο τα φυτά, έτσι ώστε να αυξάνεται η απόδοσή τους σαν καλλιέργεια. Όχι μόνο στις φράουλες, αυτό ισχύει στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα φυτά. Πάντως εγώ πολύ χαρούμενες τις βλέπω, κατά πράσινες τις βλέπω, πολύ νόστιμες τις έχω δοκιμάσει. Χαίρομαι. Οι νέοι στόχοι που έχετε θέσει πότε αρχίζουν να υλοποιούνται? Δηλαδή του χρόνου, με τέτοιο καιρό, να είμαστε όλοι καλά, θα έχεις και τα πρώτα προϊόντα από τις φράουλες? Ναι, ευελπιστούμε πως ναι, καλώς εχόν των πραγμάτων. Ήδη είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση στην οποία δημιουργούμε το εργαστήριό μας, έτσι ώστε να φτιάξουμε την οικοτεχνία μας. Και πριν από το καλοκαίρι του χρόνου πιστεύω ότι θα έχουμε τα πρώτα μας προϊόντα. Χρήστος, είσαι ένας νέος άνθρωπος και προφανώς και η γυναίκα σου είναι μια νέα γυναίκα κι αυτή. Σε ανθρώπους που σκέφτονται να κάνουν αυτό, έτσι που είναι στην ηλικία σου, που είναι νέοι άνθρωποι, θέλω να πω, θα τους έλεγες να το τολμήσουν? Ξεκάθαρα. Αν δεν τολμήσουν νέοι, ποιοι θα το κάνουν αυτό? Πολλές φορές παραπονιόμαστε για το κράτος, δεν μας ενισχύει τόσο πολύ κτλ. Και πολλές φορές δικαίως όντως γίνεται αυτό. Όμως, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη φύση στην οποία ανήκουμε. Αν εργαστούμε στη φύση, η φύση θα μας το ανταποδώσει. Δεν λέω εγώ ότι κάποιος θα γίνει εκατομμυριούχος από αυτό, αλλά προκειμένου οι άνθρωποι να περιδιαβαίνουν σε διάφορες δουλειές δεξιά-αριστερά ή πόσο μάλλον να μένουν άνεργοι, εφόσον εργαστούν
αλλά χρειάζεται σκληρή εργασία. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να το πούμε απλά, να βγαίνει ένα μεροκάματο, να μπορείς να ζήσεις, να έχεις ένα αξιοπρεπές μισθό, ο οποίος να μπορεί να σου εξασφαλίζει το να ζεις ωραία. Να ζεις αυτό, όπως το λέω. Θεωρώ πως με τις δυναμικές καλλιέργειες μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Αλλά βασικό πράγμα, όπως σας είπα και πιο πριν, είναι η γνώση, η συνεχής επιμόρφωση και η σκληρή δουλειά. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι προαποφασισμένος να τα κάνει όλα αυτά, καλό θα είναι να μην ασχοληθεί. Αν κάποιος θέλει, έχει όρεξη, ενέργεια, εργατικότητα, να το κάνει και θεωρώ πως θα το αποδώσει αυτό η φύση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι ετοιμάζεται για το χειμώνα. Και φαντάζομαι ότι του χρόνου θα τις δούμε πολλαπλάσιες εδώ. Ναι, ήδη ετοιμάζουμε νέες φυτεύσεις με το καλό. Κλείνοντας, θέλω να σου μιλήσω και για το λογότυπό μας. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το οποίο λογότυπο, τώρα βέβαια το έχω εδώ πίσω στη θήκη του κινητού μου, είναι εμπνευσμένο από τις περσινές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο. Εδώ φαίνεται το μαύρο χρώμα στο οποίο υπάρχει στο δέντρο, ουσιαστικά τα δέντρα που κάηκαν. Okay. Και ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που μου είπες λίγο πριν ως προς τους νέους, ότι αν δώσουμε ενέργεια, πάθος, εργατικότητα και πραγματικά πλησιάσουμε και έρθουμε κοντά στη φύση, ότι η φύση ξαναζωντανεύει εξού και το πράσινο χρώμα που υπάρχει στα φύλλα και όχι απλά ξαναζωντανεύει, μπορεί να γίνει και ακόμα καλύτερη σε σχέση με αυτό που ήταν. Μακάρι. Μακάρι και καλή δύναμη να ευχηθώ πάλι, καλή επιτυχία και όχι μόνο στις φράουλες και στα διάφορα που κάνετε εδώ, αλλά δεν θα τα πω για να ξαναρθούμε να κάνουμε εκπομπή. Με χαρά. Καλή επιτυχία σε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, αφού έχουμε ολοκληρώσει την περιήγησή μας στο κτήμα της Σοφίας, πάμε να θυμηθούμε ένα πρόσφατο γαστρονομικό φεστιβάλ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη πριν από μερικές ημέρες. Η κάμερα της Αλφα Τηλεόρασης βρέθηκε εκεί, απαθανάτησε στιγμιότυπα και πλάνα, τα οποία θα μοιραστούμε μαζί σας από την πολύ όμορφη αυτή διοργάνωση. Στην Αλεξανδρούπολη για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, για το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας και μια προσπάθεια που από ό,τι φαίνεται θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Είναι γεγονός, εδώ υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Έλληνες Μικρή Παραγωγή, που σημαίνει ότι είναι ή οικοτεχνίες ή βιοτεχνίες,
με πραγματικά μια μικρή παραγωγή, αλλά πολύ εκλεκτού προϊόντος. Αυτοί παρουσιάζουν τα προϊόντα τους κυρίως στους επαγγελματίες της εστίασης και παράλληλα υπάρχουν και εταιρείες πολύ δημοφιλείς που έχουν προϊόντα έτοιμα προς διανομή και κατανάλωση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται και επειδή είμαι εδώ από πολύ νωρίς, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, κρατάνε σημειώσεις, παραγγέλνουν και δημιουργείται μία ατμόσφαιρα που σημαίνει ότι η πόλη έχει ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις. Έτσι κι αλλιώς η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή είναι στο πικ της ανάπτυξής της, λόγω του λιμανιού κατά κύριο λόγο, λόγω των επισκέψεων ξένων εθνικοτήτων και τα μαγαζιά ζητάνε καινούργια πράγματα. Άρα λοιπόν, τώρα που είμαστε στην αιχμή της δουλειάς, πρέπει να προσπαθήσουμε τη γαστρονομία να την προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό και εσείς ανταποκριθήκατε άμεσα σε αυτό το κάλεσμα. Έχω και φιλίες, έχω και συνεργασίες, έχει γίνει δεύτερη πατρίδα. Ξέρετε πολύ καλά αυτή την περιοχή, είναι αλήθεια κύριε Μαμαλάκη. Γεγονός, γεγονός. Ενώ όμως θα γίνει και κάτι ακόμη, έτσι. Πέρα από το φεστιβάλ θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου σας. Έχω γράψει ένα βιβλίο που αφορά μόνο την ελληνική κουζίνα και βγήκε και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ήδη έχει διανύσει μια μεγάλη περίοδο πώλησης με μεγάλη επιτυχία, κυρίως στα αγγλικά με τους ξένους. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, επειδή είναι ακρεφνώς η ελληνική κουζίνα, να το συνδυάσουμε μαζί με την εκδήλωση των ελληνικών προϊόντων και να τα κάνουμε ένα πακέτο. Κύριε Μαμαλάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς νιώθετε κάθε φορά, το ερώτημά μου το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά εγώ θα το κάνω ακόμα μία στις Πάμπολες. Πώς νιώθετε κάθε φορά που σας λένε ότι είστε ο πρώτος μάγειρας που έφερε το φαγητό, τη γαστρονομία, την κουζίνα μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην τηλεόραση. Πώς νιώθετε όταν το ακούτε κάθε φορά αυτό? Προσέξτε. Το μάγειρας δεν σας προσβάλλει, είναι με την συνολική ευρεία έννοια, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν είναι πολύ ευχάριστο, έτσι. Το να σου κάνει ένας άνθρωπος ένα κομπλιμέντο για μια δουλειά που έχεις κάνει είναι κάτι που το ευχαριστιέσαι. Και είναι γεγονός ότι εγώ στη ζωή μου εξαιτίας της δουλειάς έχω δεχτεί πολύ αγάπη. Από όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδάκια μέχρι πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους. Πέραν από αυτό όμως, εγώ δούλεψα με πάθος για αυτό που λέγεται ελληνική κουζίνα. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος. Όλα τα υπόλοιπα ήρθανε μόνα τους. Και νομίζω ότι είναι και η συμβουλή μου αυτή για κάθε νέο που μπαίνει σε μια δουλειά, να την αγαπήσει τη δουλειά και να του δώσει όλο του τον εαυτό με πάθος να την πάει μπροστά. Εάν δεν του αρέσει η δουλειά, να αλλάξει δουλειά. Μέχρι να βρει αυτό που του ταιριάζει πάρα πολύ. Έτσι μόνο θα επέρθει πρόοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομά μου είναι Παπικοινός Βασίλης. Είναι λίγο περίεργο το επώνυμο. Περίεργες οι γεύσεις που φτιάχνετε είναι ή όχι? Θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρουσες. Είναι λίγο περίεργες, είναι λίγο ψαγμένες, είναι λίγο σύνθετες και πολυσύνθετες. Αλλά είναι βατές. Είναι απλές γεύσεις. Πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να ακούσω τα δικά σας πρώτα σχόλια για αυτή την προσπάθεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια έχει να κάνει με την προβολή τοπικών προϊόντων, τοπικής κουζίνας και πρώτων υλών και ειδικότερα από μικρούς παραγωγούς και όχι από μεγάλες εταιρείες, για μένα είναι αξιέπαινη. Και πραγματικά έχω παραβρεθεί και σε άλλες εκδηλώσεις και επειδή προωθώ και κάποια από τα συγκεκριμένα προϊόντα,
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι και η εκδήλωση είναι εξαιρετική, αλλά πάνω απ' όλα τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Και βάσει αυτών των προϊόντων έχουμε δημιουργήσει σήμερα ένα πιάτο. Εσείς λοιπόν σήμερα τι δείχνετε, τι θα δείξετε? Εμείς κάναμε τη Λαδένια, ένα τοπικό κυκλαδίτικο, μάλλον είναι και μουλιάτικο ουσιαστικά πιάτο, αλλά το έχουμε πάρει και κάποια άλλα νησιά, το έχουμε τσιμπήσει και εμείς στη Μήλο. Και εμείς τη Λαδένια αυτή, που ήταν μια συνταγή από το βιβλίο του κυρίου Μαμαλάκη, που έχει κάνει την τιμή να παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας, την υλοποιήσαμε με προϊόντα που μας έχουν παράσχει οι Έλληνες μικροί παραγωγοί. Το μυστικό της επιτυχίας λοιπόν αυτής της συνταγής ποιο είναι? Δεν μπορείτε να το πείτε. Όχι. Το μυστικό της επιτυχίας αυτής της συνταγής, όπως και κάθε άλλη συνταγή, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, είναι η αγάπη που βάζεις. Δεν είναι μόνο να μετράς σωστά, είναι η αγάπη που βάζεις. Και πραγματικά, αν θέλετε να το δοκιμάσετε κιόλας, να μας πείτε πώς βγήκε. Βγήκε πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα και εκτός από την κλασική, την συνταγή που εκτελέσαμε σήμερα με την ντομάτα, το κρεμμύδι και τη σάλτσα ντομάτας, κάναμε και μία με καβουρμά από κάποιο παραγωγό από εδώ και καραμελωμένο κρεμμύδι, εκτός από το κλασικό, το ουμό το κρεμμύδι. Μας ανοίξατε ήδη την όρεξη. Ελάτε να δοκιμάσετε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Η επιτυχία της σημερινής διοργάνωσης, που κρίνεται κυρίως από το ενδιαφέρον και την επισκεψιμότητα, δείχνει ότι υπήρχε μία ανάγκη να γίνει μία τέτοια προσπάθεια στην Αλεξανδρούπολη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια ανάγκη να ξαναγίνει μια τέτοια προσπάθεια στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια ανάγκη να γίνεται παντού πανελλαδικά. Θα σας πω κάτι, επειδή εγώ προσωπικά είμαι στο χώρο γύρω στα 30 χρόνια τώρα επαγγελματικά και επειδή λατρεύω Ιταλία, ταξιδεύω πάρα πολύ Ιταλία, αυτό που με συγκινεί στην Ιταλία και με ενθουσιάζει, με αφήνει άναυδο να το πω, είναι αυτές οι προσπάθειες που γίνονται καθημερινά στην Ιταλία. Παρόμοιες προσπάθειες τέτοιες γίνονται καθημερινά σε οποιαδήποτε μεριά της Ιταλίας. Γι' αυτό έχουν καταφέρει και άνθρωποι να πιστοποιήσουν πράγματα και να τα βάλουν και στην UNESCO. Ακόμα και το αλάτι τους, το πιπέρι τους. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Αυτό αποδεικνύει και η προσέλευση του κόσμου, αλλά και ο ενθουσιασμός του κόσμου. Γιατί καμιά φορά όταν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, λέμε ότι ο κόσμος πήγε για να φάει. Δεν είναι έτσι. Εγώ το είδα και σήμερα. Δεν έπεσε ο κόσμος με τα μούτρα να φάει. Μόνο και μόνο για να πει ότι έφαγε. Είχε ενδιαφέρον, ρωτούσε τι είναι το καθετή και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να ξαναγίνει για να μην χαθεί αυτή η επαφή με τον κόσμο και θα πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά. Παρόλο που ξέρω ότι είναι πολύ δάπανο, είναι πολύ έξοδο και είναι και πολύ άσχολο. Για γλυκά είναι υπεύθυνη η Ροδούλα. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία 100%. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Natura. Και εδώ θα δείτε μια τεράστια γκάμα από χειροποίητα προϊόντα. Και ανοίξτε μας λίγο την όρεξη εδώ με τα υπέροχα εδέσματα. Έχουμε μια τεράστια γκάμα εδώ πέρα σε σφινάκια, Φερέρο, Μπισκοτίνο, Αμαρένα, Μπουένο, Προφιτερόλ. Έχουμε κοκάκια, έχουμε κλεράκια, έχουμε μάφιν, έχουμε τις παραδοσιακές μας πίτες. Έχουμε μπάρες Δημητριακών που είναι μια τεράστια τάση τώρα το καλοκαίρι. Και βλέπω ή διατηρήσετε μια χαρά και εσείς, δεν έχετε ανάγκη. Μπορώ να φάω δηλαδή αυτό? Άφοβα. Δεν παχαίνουν ομορφαίνουν, το είπαμε. Έχουμε red velvet, έχουμε διάφορα μπολάκια. Ποιο έκλεψε τις γευστικές εντυπώσεις? Θα σας πω ειλικρινά, αυτά που κλέψαμε πάρα πολύ τις γευστικές εντυπώσεις είναι τα σφινάκια μας εδώ, γιατί έρχονται σε μίξη συσκευασία, οπότε οι πελάτες μπορούν να έχουν μια τεράστια γκάμα σε μικρή κυβωτιακή ποσότητα. Οπότε είναι τεράστια η λύση. Εσείς ως σεφ, ποιο είναι το αγαπημένο σας, ποιο φτιάχνετε με επιτυχία? Προσωπικά εμένα αγαπημένο μου είναι το σουφλέ σοκολάτας. Έχει κανένα μυστικό επιτυχία στο σουφλέ σοκολάτας? Μόλις το δοκιμάσετε θα το καταλάβετε. Τα μυστικά είναι όλα κρυμμένα μέσα στη γεύση. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μιλόπιτα με τριμμένο μπισκότο, πορτοκαλόπιτα, σοκολατόπιτα, μπακλαβάδες, καταΐφια. Το κωδικολόγιο είναι τεράστιο, απαριθμούμε περίπου γύρω στους 600 κωδικούς. Έχουμε εργάζονται σε εμάς περίπου γύρω στα 200 άτομα. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι ασχολούμαστε και θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Είμαστε εξωστρεφείς, κάνουμε εξαγωγές σε Αμερική, Ευρώπη, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία, Βαλκάνια. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επίδειξη τα ελληνικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Και καλή μας όρεξη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
Ονομάζομαι Τιάκα Δωροθέα και είμαι υπεύθυνη ανάπτυξη αγορών τη εταιρεία Τιάκα. Τι παρουσιάζουμε σήμερα εδώ και θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχετε εισπράξει από τον κόσμο που έχει έρθει να σας δει από κοντά. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την, προσωπικά την Αγγελική την Παπαράδη και τον κύριο Δήμο τον Παπαράδη που μας κάλεσαν, γιατί ανήκουμε πλέον στην οικογένεια των μικρών Ελλήνων παραγωγών. Και μέσα από εδώ ήθελα για ακόμα μια φορά να καταλάβει και ο κόσμος της Θράκης, αλλά και από όπου έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, γιατί όντως έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, ότι τα τοπικά προϊόντα άξιων παραγωγών προσπαθούν και μοχθούν κάθε μέρα να βγάλουν ποιοτικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, είναι σημαντικό. Θέλω να μου πείτε αν αυτό το πρώτο φεστιβάλ, που από ό,τι φαίνεται θα στεφτεί και με πολύ μεγάλη επιτυχία, απέδειξε ότι υπήρχε μια αναγκαιότητα να διοργανωθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Θεωρώ ότι η Αλεξανδρούπολη έχει κάνει πάρα πολλά βήματα πάνω στην, στο γαστρονομικό κομμάτι και αυτό το βήμα βοηθάει ένα περισσότερο. Αλλά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την εμπειρία μου, γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις που βοηθάνε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις να αναδείξουν το ταλέντο τους. Ποιο προϊόν σας λοιπόν απέσπασε τις πιο θετικές εντυπώσεις? Ειλικρινά όμως, είναι η queen της κουζίνας της Θράκης, η οποία φυσικά είναι η Μπάμπο. Όπου πάω με την Μπάμπο, τραβάει τα βλέμματα και αυτό τους λέω όλους. Να ξέρετε, εμένα όπου και να με βάλετε, θα τραβήξω τα βλέμματα, παιδιά, μόνο και μόνο από τη μυρωδιά. Γιατί η μυρωδιά της Μπάμπο είναι φανταστική. Ο καβουρμάς, ο οποίος, ο δικός μας ο καβουρμάς, όπου μπορεί να σταθεί ένα καλό κομμάτι κρέας, μπαίνει και ο καβουρμάς. Αν δεν τον μαγειρέψεις και όλα, βγάζει όλα τα αρώματα και το κάνει το φανταστικό το φαγητό. Πολύ ωραία, ξεχωριστή διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Παπαράδη. Μα γιατί άλλο, μιλάμε για γαστρονομία, προϊόντα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή μας και όχι μόνο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Καλωσορίσαμε σήμερα και υποδεχτήκαμε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής μας με το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας Natura. Είναι κάτι καινούριο, το ξεκινήσαμε φέτος και δεσμεύομαι και από εδώ ότι είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει χρόνια. Γιατί το απολαύσαμε εμείς, το απόλαυσαν όλοι οι καλεσμένοι μας. Εύχομαι να το απολαύσετε κι εσείς και ευχαριστούμε όλους που ήταν σήμερα εδώ. Τα πρώτα μηνύματα που έχετε εισπράξει από αυτό το εγχείρημα ποια είναι? Τα πρώτα μηνύματα που έχω εισπράξει και είναι τα πιο θετικά όλων είναι ότι οι σημερινοί επαγγελματίες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να αναβαθμίσουν γαστρονομικά τις επιχειρήσεις τους και να προσφέρουν στους καταναλωτές νέες καινοτόμες λύσεις και γεύσεις, και όλο αυτό φυσικά θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής μας ακόμη και τουριστικά, γιατί ξέρετε ότι η γαστρονομία φέρνει τουρισμό σε μια περιοχή. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε το πρώτο φεστιβάλ? Η ιδέα προέκυψε, εμείς και παλιότερα έχουμε κάνει κάποιες μικρές ημερίδες, πιο εξειδικευμένες με λιγότερο κοινό, και βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες και μας ζητούσαν να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε επισκέψεις, και αυτό το πράγμα έφερε αυτό το φεστιβάλ. Με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Έχουμε τη χαρά σαν εταιρεία, φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη, τον πρώτο άνθρωπο που θυμούμαστε όλοι ότι έβαλε τη γαστρονομία στην τηλεόραση και την έφερε πιο κοντά στον κόσμο, ο οποίος έχουμε σήμερα τη χαρά να παρουσιάσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη το νέο του βιβλίο,
το μαγειρεύοντας ελληνικά, αποκλειστικά αφιερωμένο για την ελληνική γαστρονομία. Ένα ακόμη ερώτημα. Όλοι όσοι έρχονται σήμερα και βλέπουν από κοντά αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαράδη, τι είναι αυτό που τους μαγνητίζει τα βλέμματα, τους μαγνητίζει τη γεύση, τι είναι αυτό που ρωτούν, που θέλουν να μάθουν? Σίγουρα όλοι αυτοί ενθουσιάζονται ότι υπάρχουν νέες λύσεις, καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα μενού των εστιατορίων τους ή των χώρων που έχουν, που παρέχουν εστίαση και φιλοξενία. Και αυτό που τους ενθουσίασε περισσότερο ήταν ότι ήταν πολύ ένα όμορφο, αρμονικό αποτέλεσμα. Επίκεντρο η εξωστρέφεια, έτσι δεν είναι, και η γνωστοποίηση όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη και δι' στον Εύρο. Προφανώς, στόχος είναι αυτός. Η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος μπορούν να αποτελέσουν, εμείς μιλώντας για γαστρονομία, ένα πανελλήνιο κέντρο γαστρονομίας. Θα φέρει κόσμο, θα φέρει φιλοξενία, θα φέρει ανάπτυξη. Και σε αυτό στοχεύουμε όλοι. Καλή μας όρεξη τα